πρώτο σημείο να καλημερίσουμε την κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου, βουλευτή της Καστοριάς με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς μας ήρθατε. Καλή σας μέρα και καλό μήνα. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Ήταν πράγματι μια πολύ σημαντική πολιτική προσωπικότητα. Όλη η ιστορία της ζωής του συμβαδίζει με την ιστορία της χώρας μας έναν αιώνα περίπου. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει καθοριστεί και από τον ίδιο. Κυρία Τελιγιορίδου, είτε κάποιος συμφωνούσε. Θέλω να ρωτήσω το εξής, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά ουσιαστικά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε σε τέσσερις παρακαταθήκες που άφησε ο εκλειπών. Την αφοσίωση στη δημοκρατία, στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, την πορεία της Ευρώπης, της χώρας μας στην Ευρώπη και την ομόνοια και την ενότητα. Εσείς σαν νέα πολιτικός, αυτά τα συμφωνείτε, αυτά τα ενστερνίζεστε? Κοιτάξτε, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης υπήρξε μια προσωπικότητα που σε πολλά σημεία κάποιος θα μπορούσε να συμφωνήσει μαζί του, αλλά και σε πολλά θα μπορούσε να διαφωνήσει. Εκείνο που τον χαρακτήριζε ήταν ότι με παρησία και με θάρρος έλεγε την άποψή του, ακόμη και αν πολλές φορές η άποψη αυτή δεν ήταν σεβαστή. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το ρόλο που διαδραμάτισε για την νομιμοποίηση, για παράδειγμα, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύω ότι ήταν δημοκράτης. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την οικονομική πολιτική που ενστερνιζόταν και η οποία φάνηκε περισσότερο κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του, δεν θα μπορούσα να πω ότι ήμουν απόλυτα σύμφωνη μαζί του. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ο ρόλος του για την δημοκρατική πορεία του τόπου μας και για την με βάση και αυτό που είπαμε πριν για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, την προσπάθειά του για να εξομαλύνει τις αντιθέσεις, ειδικά όταν μπροστά μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρούς εθνικούς στόχους όπου θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι. Και θα ήθελα να πάμε, κυρία Τελιγιορίδου, στους εθνικούς στόχους. Είναι ο μήνας που θα είναι πολύ κρίσιμος για τη συμφωνία. Μπήκαμε στον Ιούνιο, 15 Ιουνίου θα γίνει συζήτηση στο Eurogroup για το χρέος. Όμως βλέπουμε και από τον Πρωθυπουργό και ίσως να μας μεταφέρετε κι εσείς τι συμβαίνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχει πλέον ρίξει η κυβέρνηση αλλού το βάρος και την προτεραιότητα. Δεν μιλάμε πια για απομείωση του χρέους, αλλά μιλάμε για ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση και γρήγορη έξοδο στις αγορές το 2018. Φαίνεται δηλαδή πως αλλάζει λίγο η στρατηγική της κυβέρνησης, το πού θα πέσει το βάρος το επόμενο διάστημα. Εσείς το έχετε αντιληφθεί αυτό, υπάρχει συζητηθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα ενδεχομένως? Κυρία Κοντογιώργη, η συζήτηση για την διευθέτηση του χρέους και για την ποσοτική χαλάρωση είναι μια συζήτηση που αποτελεί τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Όταν λέμε ότι θέλουμε τη διευθέτηση του χρέους, αυτό δεν το λέμε απλά και μόνο για να είμαστε εντάξει απέναντι στις δανειακές μας υποχρεώσεις, αλλά και γιατί ανοίγει ένας άλλος δρόμος μέσω της ποσοτικής χαλάρωσης για την ανασυγκρότηση της χώρας και για την ουσιαστική έξοδο από την κρίση. Δεν είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει ο στόχος. Ο στόχος παραμένει ο ίδιος. Είναι η διευθέτηση του χρέους και η ποσοτική χαλάρωση. Εκείνο που έχει αλλάξει είναι ότι αυτή τη στιγμή, παρόλο που είχαμε στις 22 Μαΐου στο Eurogroup μια εξέλιξη η οποία δεν ήταν στο βαθμό που θα θέλαμε θετική, αυτή τη στιγμή όμως οι συζητήσεις που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με τους συνομιλητές μας είναι συζητήσεις που δείχνουν ότι όλοι διαπιστώνουν ότι θα πρέπει να υπάρξει λύση για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Εάν δεν συμβεί αυτό, κάθε λίγο και λιγάκι η χώρα θα είναι αντιμέτωποι συνεχώς με προβλήματα που θα έχουν να κάνουν με την οικονομική κατάσταση και με το δημοσιονομικό. Γι' αυτό νομίζω ότι όλες αυτές οι δηλώσεις που γίνονται τελευταία, ακόμη και από τον κύριο Ντάισεμπλουμ, τον κύριο Μοσκοβισή, τον κύριο Κέρε μόλις χθες, δείχνουν ότι οι εταίροι μας πλέον συνειδητοποιούν, παρά την αντίθεση που υπάρχει ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τον κύριο Σόιμπλε, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική και καθαρή λύση για το χρέος. Κάτι το οποίο ο Πρωθυπουργός το έχει τονίσει εδώ και πολύ καιρό και για το οποίο και χθες μόλις
έχουν γίνει και οι αντίστοιχες συζητήσεις για να λυθεί σε πολιτικό πλέον επίπεδο με την κυρία Μέρκελ, τον κύριο Μακρόν, αλλά και τον κύριο Τούσο. Έχετε δίκιο. Βεβαίως είπατε τον κύριο Μακρόν και η Γαλλία έχει εκλογές τώρα σε δύο Κυριακές, ώστε κοινοβουλευτικές εκλογές. Η Γαλλία όμως έκανε μία πρόταση να συνδεθεί η ανάπτυξη με το θέμα του χρέους. Τελικά θέλω να ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε ότι οι θεσμοί, ο κύριος Ντράγκη για παράδειγμα, είπε ότι εντάξει να μπείτε, αλλά θέλω εκθέσεις. Αυτό τρώει χρόνο. Ο Σόιμπλε από την άλλη πλευρά είπε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τα σχέδιά του δεν ήταν σωστά και δεν συμφωνεί μαζί του, πάει απέναντί τους. Όλη αυτή η αλλαγή που γίνεται από τη μία πλευρά μαζί μας, μετά όχι μαζί μας. Χθες είχαμε και το συνέδριο του Economist και εκεί βγήκαν πολλά πράγματα. Τελικά, εάν στις 15 δεν έχουμε αποτέλεσμα, θα πάμε στις 22, θα πάμε σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών ανιστούντας μια πολιτική λύση. Νομίζω ότι ο μήνας αυτός είναι καθοριστικός. Στις 15 του μηνούς ευελπιστούμε και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα δοθεί το πράσινο φως ώστε να συνεχίσει η συζήτηση, η οποία πράγματι μπορεί να φτάσει και στην επόμενη σύνοδο των αρχηγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε, η συζήτηση και η διαπραγμάτευση που γίνεται, για να το πούμε με αθλητικούς όρους, δεν είναι ένα κατοστάρι, αλλά είναι μαραθώνιος. Ναι. Και πράγματι στον μαραθώνιο αυτό, σε αυτή τη μαραθώνια συζήτηση, υπάρχουν πολλές φορές κάποιες σκέψεις, για παράδειγμα από τον κύριο Σόιμπλε, που μας λέτε ότι αλλάζει την άποψή του και λέει ότι σήμερα το λέει, ότι τα προγράμματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν είχαν το εφικτό αποτέλεσμα, όταν μέχρι πριν από λίγο καιρό, μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, έλεγε ότι εάν δεν μπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο ελληνικό πρόγραμμα, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια αντίφαση. Επειδή μιλάτε για χρονοδιαγράμματα και μιλάμε τώρα για το επόμενο διάστημα μέχρι τις 22 Ιουνίου, βλέπουμε και τις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει από σήμερα, από την Τρίτη. Θα έλεγα να τις πάρουμε από την αρχή και λίγο, ώστε να έχουμε και οι τηλεθεατές μια άποψη. Ξεκινάω λοιπόν, από τις 6 Ιουνίου. Λοιπόν, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη τηλεδιάσκεψη των θεσμών και πιθανόν να διαφανούν διαθέσεις που υπάρχουν από τις δύο πλευρές, και από την πλευρά των θεσμών και από την νέα στρατηγική που έχει χαράξει βέβαια η Αθήνα. Πάμε στις 7 Ιουνίου. Εκεί περιμένουμε να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Εστονία. Και είναι πολύ σημαντική αυτή η συνεδρίαση, γιατί θα ακούσουμε τις δηλώσεις του Μάριο Ντράγκη, του κεντρικού τραπεζίτη, και θα είναι καθοριστικές για τη συνέχεια των διαβουλεύσεων. Ημερομηνία σταθμός 8 Ιουνίου, Πέμπτη, θα συγκληθεί το Euroworking Group, όπου πέρα από το ζήτημα του χρέους θα καθοριστούν και τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες για την εκταμείευση της δόσης από τον ESM. Τώρα, την ίδια μέρα έχει σημασία, έχουμε εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο για το Brexit. Πάμε λοιπόν στην επόμενη σημαντική οικονομική ημερομηνία, που είναι η 5η 15 Ιουνίου, όπου εκεί ουσιαστικά έχουμε το Eurogroup, για το οποίο κάνουμε κουβέντα, κυρία Τελιγιορίδου. Και αν τελικά δεν έχουμε το εφικτό αποτέλεσμα και το επιθυμητό αποτέλεσμα για το χρέος, πάμε 22 Ιουνίου, Πέμπτη, ίσως και Παρασκευή 23, στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός μπορεί εκεί ενδεχομένως να θέσει το θέμα του χρέους σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Αυτά λοιπόν είναι οι ημερομηνίες σταθμοί, η πορεία, μέχρι να φτάσουμε στη συμφωνία για το χρέος. Όπως είπατε, προέχει και αποτελεί προτεραιότητα ακόμη για την κυβέρνηση και για τη στρατηγική που έχει χαράξει. Ωστόσο, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, το προηγούμενο διάστημα που ήρθαν τα μέτρα και τα αντίμετρα, τα δεχτήκατε και τα ψηφίσατε με την προϋπόθεση τη βασική ότι θα είναι το χρέος στο τραπέζι. Τώρα δεν σας προβληματίζει αυτό? Προφανώς υπάρχει ένας προβληματισμός. Εκείνο όμως που λέμε είναι ότι, και νομίζω ότι αυτό πλέον το αναγνωρίζουν και οι συνομιλητές μας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Εκείνο που λέμε είναι ότι εμείς από την πλευρά μας πράγματι ικανοποιήσαμε το μέρος της συμφωνίας το οποίο μας αναλογούσε, και το ίδιο περιμένουμε να κάνουν και οι υπόλοιποι. Έχουμε πει ξεκάθαρα ότι τα μέτρα αυτά πάρθηκαν και προνομοθετήθηκαν επειδή το απαιτούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να παραμείνει στο πρόγραμμα. Εάν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν παραμείνει στο πρόγραμμα, τότε υπάρχει μία αντίφαση σε αυτό στο οποίο ζητούσαν, για να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη επέβαλαν οι θεσμοί. Πράγματι, εκεί θα υπάρχει ένα θέμα. Χωρίς την διευθέτηση και την βιωσιμότητα του χρέους, θα υπάρχει ένα θέμα ότι μας αναγκάσανε, εντός εισαγωγικών, να προνομοθετήσουμε κάποια μέτρα, λέγοντας ότι αυτά θα συμβαδίζουν με το χρέος. Νομίζω όμως ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε την κατάληξη των συζητήσεων αυτών. Φαίνεται... Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι θετικές. Μάλιστα. Ναι, από ό,τι φαίνεται όμως ξεκινήσαμε
μιλώντας για μια ανάσταση, να το πω έτσι μεταφορικά και λίγο χιουμοριστικά, και τελικά από εκεί που περιμέναμε μια διαθέτηση με συγκεκριμένα νούμερα, αυτό που περίμενε και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, φτάσαμε στο μια λύση και όποια λύση αλλά να είναι καλή. Φτάσαμε στο τέλος να λέμε ότι να έχουμε μια λύση που να μας επιτρέπει να βγούμε στην αγορά. Δηλαδή έχει αρχίσει και στρογγυλεύει το πράγμα και μήπως τελικά καταλήξουμε σε ένα αφήγημα από τους θεσμούς τύπου του 2012 ότι υποσχόμεθα ότι για το χρέος θα το συζητήσουμε μετά από τις γερμανικές εκλογές και πάλι βρεθούμε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό αποδεκτό. Αν γίνει. Κύριε Καβαλά, αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Θα πρέπει να υπάρξει μια καθαρή πολιτική συνολική λύση, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μπροστά μας ξεκάθαρο το πεδίο για το που πηγαίνουμε. Προφανώς σε μια διαπραγμάτευση υπάρχουν υποχωρήσεις και από την μία πλευρά και από την άλλη. Δεν σημαίνει ότι στρογγυλεύουμε ή ότι υποχωρούμε σε αυτό που λέμε. Στις τεχνικές του λεπτομέρειες προφανώς θα υπάρξουν κάποιες υποχωρήσεις. Εκείνο όμως που είναι ξεκάθαρο από τη δική μας πλευρά και νομίζω ότι έχουμε πλέον συμμάχους σε αυτό, δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή τη συζήτηση, είναι ότι θα πρέπει πλέον, αφού όλοι αναγνωρίζουν, ακόμη και στο εσωτερικό της χώρας, κάποιοι που μέχρι πριν από λίγο καιρό ζητούσαν επιστοποιητικά βιωσιμότητας του χρέους, σήμερα αναγνωρίζουν όλοι και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο και η συζήτηση πρέπει να γίνεται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, γιατί δεν κρίνεται το μέλλον απλά της ελληνικής οικονομίας, αλλά αν δούμε γενικότερα το γεωπολιτικό σκηνικό, είπατε για τις εκλογές που γίνονται στη Γαλλία, είχαμε το Brexit στην Βρετανία, βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαφορετική πολιτική κατάσταση πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεωπολιτικά βρισκόμαστε σε μια περιοχή όπου τώρα δεν είναι η συζήτηση η ώρα για να τα πούμε, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που θα πρέπει να υπάρξει αυτή η συνεννόηση με τους θεσμούς, γιατί δεν κρίνεται μόνο το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω και της Ευρώπης. Και της Μάλιστα. Ευρώπης, βέβαια. Να έρθουμε στην καθημερινότητα του πολίτη, γιατί χθες είχαμε τη συνεδρίαση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Έγινε μια τροπολογία σημαντική, Κέλλη, έτσι, και κυρία Τελιγιορίδου. Σχετικά με την παράταση στην οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Αυτή έλυγε τώρα, έλεξε χθες, και δόθηκε μια παράταση, κυρία Τελιγιορίδου, ώστε οι πολίτες οι οποίοι θέλουν να αποκαλύψουν μόνοι τους τα εισοδήματα, με μια μικρή επιβάρηση έχει βέβαια αυτή η παράταση, νομίζω 2% στα ποσά τα οποία αναφέρεται, εδώ από το 10 πάει στο 12%, και υπάρχει και μια επόμενη για ποσά τα οποία είναι αρκετά ψηλότερα, πάει από το 15 στο 18 και από το 30 στο 36 είναι για τα ποσά του 2017. Αυτή η τροπολογία γίνεται με σκοπό να μπουν περισσότερα χρήματα πλέον στα ταμεία, να μπουν να επιστρέψουν στην τράπεζα τα χρήματα. Είναι πολύ σημαντικό. Ήδη από την οικειοθελή αποκάλυψη των εισοδημάτων είχαμε έσοδα στα ταμεία του κράτους περίπου 250 εκατομμύρια, που δεν είναι μικρό, δεν είναι ευκαταφρόνητο το ποσό αυτό. Προφανώς η παράταση αυτή που δίνεται για 4 μήνες ακόμη δίνει την δυνατότητα σε όσους δεν είχαν κάνει σωστά τις φορολογικές τους δηλώσεις, με δική τους πρωτοβουλία να αποκαλύψουν τα εισοδήματά τους, να γίνει σωστή η φορολογική τους δήλωση, ώστε να αποδώσουν αυτά τα οποία μέχρι τώρα είχαν κρυφά. Νομίζω έχει αποδώσει το μέτρο μέχρι τώρα και αυτή η παράταση θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο. Μάλιστα. Πάμε να δούμε, κυρία Τελιγιορίδου, μαζί και με τους τηλεθεατές μας, τι έγινε με την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, όπου εκεί συνεδρίασε και αποφασίστηκε, τελικά ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί των άρθρων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για το μήνυ φορολογικό, το λέω εμείς. Είναι φορολογικές ρυθμίσεις, πολύ σημαντικές και πολύ θετικές, τις έχουν χαρακτηρίσει τα περισσότερα κόμματα και της αντιπολίτευσης. Πάμε να παρακολουθήσουμε τι είπαν οι εισηγητές. Θετικές χαρακτήρισε τις διατάξεις του νομοσχεδίου για την ενίσχυση του φορολογικού ελέγχου στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντίνος Παυλίδης. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσιρόπουλος, έκανε λόγο για νευρικότητα της κυβέρνησης ενώ τάχθηκε υπέρ επιμέρους άρθρων. Παράλληλα, χαρακτήρισε ύποπτο το άρθρο 16 για απαλλαγή από φόρο υπεραξία σε επιχείρηση που αγόρασε ή μίσθωσε εγκαταστάσεις άλλης επιχείρησης. Ο ειδικός αγορητής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Γιώργος Αρβανιτίδης, άσκησε κριτική σε άρθρα του νομοσχεδίου, χαρακτηρίζοντας ύποπτο και πονηρό το άρθρο 16. Η εξοντοτική υπερφορολόγηση που νεκρώνει την οικονομία, έκανε λόγο ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής,
Ηλίας Παναγιώταρος. Κριτική στη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης άσκησε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Αθανάσιος Βαρδαλής, κάνοντας λόγο για χαφιεδισμό. Ο ειδικός αγορητής του ποταμίου Γιώργος Σαμυράς συμφώνησε με επιμέρους άρθρα, ενώ άσκησε κριτική στο άρθρο 16. Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκε ο ειδικός αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Δημήτρης Καμένος, κάνοντας λόγο για διατάξεις που θα βοηθήσουν τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Θετικές χαρακτήρισαν τις διατάξεις του νομοσχεδίου φορείς που κατέθεσαν τις απόψεις τους, όπως ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Κώστας Κόλλιας, ο δήμαρχος Πετσών Παναγιώτης Λυράκης και ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Αντώνης Μουζάκης. Η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, αναφερόμενη στο άρθρο 16, τόνισε ότι η απαλλαγή από την καταβολή φόρου υπεραξίας αφορά σε πώληση ή μίσθωση ακινήτου και όχι σε μεταβίβαση επιχείρησης και των τίτλων της. Μάλιστα, αυτό ήταν το φορολογικό νομοσχέδιο. Βέβαια, άλλος είναι ο τίτλος, είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δική μας νομοθεσία. Αλλά εκεί βάζουμε όλα τα απόνερα από ό,τι μπορεί να πει έτσι εκλαϊκευμένα κανείς των προαπαιτουμένων, έτσι είναι. Δηλαδή, έχει πει ο ΕΣ μέσα, έχει πρόστιμα για αν δεν κάνεις με κάρτα πάνω από 500 ευρώ κτλ. Είναι ένα σημαντικό μίνι φορολογικό, όπως το αποκαλέσατε, το οποίο πράγματι βοηθάει στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Νομίζω ότι αυτό έγινε αντιληπτό από όλους τους εισηγητές, παρόλο που υπήρξε κάποια κριτική, κυρίως στο άρθρο 16. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο, ότι όλο το αφήγημα της αντιπολίτευσης έχει τον ίδιο παρανομαστή, ότι αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να δημιουργήσει νέες συνθήκες για μια νέα διαπλοκή. Είναι ένα αφήγημα το οποίο δεν έχει σοβαρά επιχειρήματα. Για παράδειγμα, να σας πω ότι χθες μόλις είχαμε μια αλλαγή στο μηντιακό σκηνικό της χώρας, όπου δεν υπήρξαν οι αντίστοιχες ανακοινώσεις και δηλώσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα στην περίπτωση του κυρίου Σαββίδη, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Επιχειρείται λοιπόν να υπάρξει ένα αφήγημα ότι αυτή η κυβέρνηση κάνει νέα διαπλοκή. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι αυτοί οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν διαπλεκόμενα συμφέροντα με τον επιχειρηματικό και μηντιακό κόσμο, σήμερα βλέπουν ότι αυτό το σκηνικό πιθανόν μπορεί να αλλάξει και εδώ δεν θα θέλανε αυτή την αλλαγή και γι' αυτό έχουν αυτές τις αντιδράσεις. Το μίνι φορολογικό και ιδιαίτερα αυτό το άρθρο, όπως εξήγησε και η Υπουργός, γίνεται αποκλειστικά για τις μεταβιβάσεις ακινήτων και όχι για τις υπηρεσίες, και όσο και αν προσπαθούν να βρουν ψεγάδια και ενοχές σε αυτά που η κυβέρνηση προσπαθεί να φέρει λέγοντας ότι εξυπηρετεί συμφέροντα, κάτι τέτοιο πραγματικά δεν ισχύει. Και πάντως και η αντιπολίτευση και από την πλευρά της, ο κ. Σαββαντίδης, που άσκησε κριτική από την Δημοκρατική Συμπαράταξη, εντοπίστηκε, μάλλον επικεντρώθηκε στο άρθρο 16 που αφορά το φόρο υπεραξίας. Και εκεί ίσως. Γι' αυτό το άρθρο μιλάω, και αφορά αποκλειστικά κτίρια και δεν αφορά επιχειρήσεις. Μάλιστα. Θέλω να γυρίσουμε λιγάκι στο θέμα της συνένεσης. Ακούσαμε τον κ. Παπαδημούλη, να ευρωβουλευτή και αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, να λέει ότι αν δεν συνεννοηθούμε τώρα, πότε θα συνεννοηθούμε, και να ζητάει σύγκληση, να προτείνει, όχι να ζητάει, γιατί δεν μπορεί να ζητήσει, σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. Από την άλλη πλευρά, το Μέγαρο Μαξίμου απάντησε ότι βεβαίως είναι εθνικό το θέμα του χρέους, αλλά δεν είναι η παρούσα στιγμή για κάτι τέτοιο. Εσείς που είσαστε κυβερνητικοί βουλευτής, λέτε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση εξυπηρετεί τη διαπλοκή. Τώρα, συγγνώμη, αλλά θέλουμε συνένεση? Αν τους λέμε ότι εξυπηρετούν τη διαπλοκή, οι άλλοι δεν θα έρθουν κοιτάξτε να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι. Κοιτάξτε να δείτε. Στον δημόσιο διάλογο δεν μπορούμε να βάζουμε τα σκουπίδια κάτω από το χαλί. Σαφές. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό που πιστεύουμε και σε αυτό στο οποίο στοχεύουμε. Προφανώς, αν το θέλετε από άποψη δεοντολογίας, είναι εφικτό όταν υπάρχουν εθνικοί στόχοι να πάμε όλοι μαζί. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το δούμε, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχει και μία κοινή συνισταμένη. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μιλάμε για την αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου εθνικού για μας στόχου, που είναι η διευθέτηση του χρέους, και από την άλλη πλευρά η αντιπολίτευση, αντί
να επιδιώκει αυτό το πράγμα, να αποζητά εκλογές. Γιατί θεωρεί αυτή την κυβέρνηση ανίκανη, γιατί θεωρεί ότι είπαμε ψέματα στον ελληνικό λαό, γιατί έχει ένα τέτοιο είδους αφήγημα που προσπαθεί να αποδείξει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν κάνει. Καλά, διαχρονικά ο νόμος αν... αντιπολίτευσης πάντοτε να ζητάει εκλογές, δεν είναι πρωτότυπο αυτό. Προφανώς έχει αυτό το δικαίωμα να ζητάει εκλογές. Όταν όμως υπάρχει αυτή η κρίσιμη ιστορική καμπή για τη χώρα και δίνεται η μάχη με τους θεσμούς ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα θεμητό αποτέλεσμα, νομίζω ότι πυροδοτεί λίγο την κατάσταση το να μην υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο. Και επειδή υπάρχει κριτική πώς πάμε για ενιαίο μέτωπο όταν κατηγορούμε για διαπλοκή, ξέρετε, σε αυτή τη χώρα δεν φτάσαμε τυχαία στα μνημόνια, δεν φτάσαμε τυχαία στη χρεοκοπία. Υπήρχαν φαινόμενα τα οποία χτυπούσαν το καμπανάκι του κινδύνου, αλλά κάποιοι δεν ασχολήθηκαν ποτέ σοβαρά με την ανάπτυξη αυτής της χώρας, με την παραγωγική της ανασυγκρότηση. Αλλά καλός ή κακός, μπορεί να μην ακούγεται ωραία αυτό που λέω, εξυπηρετούσαν συγκεκριμένα και λίγα συμφέροντα. Να θυμίσουμε για παράδειγμα ότι το 1989 το χρέος της χώρας ήταν 75 δις. Mm-hmm. Το 1993 διπλασιάστηκε, έφτασε στα 139. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ήρθε από το πουθενά. Φτάσαμε στη χρεοκοπία με 320 δισεκατομμύρια χρέος. Αυτό έχει ευθύνες. Έχει ονοματεπώνυμα. Και εγώ δεν είμαι άνθρωπος που θέλω να έχω έναν καταγγελτικό λόγο. Αλλά εάν δεν δούμε την πραγματικότητα, εάν δεν δούμε όλα αυτά τα σκάνδαλα που μας οδήγησαν εδώ να μιλήσουμε για τις Siemens, να μιλήσουμε για τις λίστες Lagarde, να μιλήσουμε για τις λίστες Πάναμα. Δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε απλά και μόνο για να ρίξουμε ευθύνες κάπου που δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Θα πρέπει να τα δούμε αυτά, πράγματι να αφήσουμε πίσω τις άγονες αντιπαραθέσεις και όλοι μαζί να πούμε ότι εδώ θέλουμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για μια νέα πορεία. Είναι κάτι που το απαιτεί ο λαός μας. Κυρία Τελιγιορίδου, επειδή μιλάτε για εξεταστικές, για σκάνδαλα, για άλλες εποχές και για ευθύνες προηγούμενων κυβερνήσεων, και αυτή η κυβέρνηση δική σας, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, έχει ορίσει και εξεταστικές και προκαταρκτικές και δύο έρευνες, έχει ανοίξει, δύο. Η μία είναι πολύ σημαντική, αφορά τον χώρο της υγείας από το 1994 μέχρι το 2014-96, με συγχωρείτε, και η άλλη αφορά την υπόθεση του Γιάννου Παπαντονίου για τυχόν ποινικές ευθύνες εναντίον του Υπουργού. Διαχρονικά, εσείς πιστεύετε ότι αυτές οι εξεταστικές έχουν αποτέλεσμα και στο παρελθόν και τώρα, ότι βοηθάνε, ανοίγουν τα μάτια στον κόσμο, βλέπει ο κόσμος πραγματικά τι έχει συμβεί? Στις εξεταστικές αυτές προφανώς η ευθύνη ανήκει στα μέλη των επιτροπών και βέβαια όταν θα φτάσουμε στο σημείο να αποδώσουμε ευθύνες, αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Εγώ δεν είμαι ούτε κατήγορος ούτε εισαγγελέας για να πω ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Θα πρέπει όμως να υπάρξει διερεύνηση των υποθέσεων αυτών και για την απόδοση ευθυνών, γιατί όπου υπάρχουν ευθύνες δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούν να αποδοθούν, αλλά και για να υπάρχει και το παράδειγμα για το μέλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αλλάξουμε πλέον το υπόδειγμα για το πώς πρέπει να διοικείται αυτή η χώρα. Mm-hmm. Σήμερα, για παράδειγμα, είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ τυχαίνει να είμαι βουλευτής. Αυτό το πράγμα δεν μου δίνει το δικαίωμα να θεωρώ το κράτος μου ιδιοκτησία, ώστε να κάνω όλα εκείνα για να έχω γύρω μου ένα περιβάλλον οικονομικό και πολιτικό που θα με στηρίζει και θα το εξυπηρετώ. Μάλιστα. Τώρα, κυρία Τελιγιορίδου, θέλω να ρωτήσω το εξής. Από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ξεχωρίζω έναν από τους τρεις άξονες που έχει να κάνει με την επανεκκίνηση της οικονομίας. Και θέλω να μου πείτε, αυτά τα δύο χρόνια που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η κυβέρνηση, ποιες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί ώστε να φτάσουμε σε αυτή την πολυπόθητη επανεκκίνηση της οικονομίας και όχι αυτά τα οποία υπήρχαν από πριν, ελληνικό, λιμάνια κτλ. Κάτι που η ίδια κυβέρνηση έχει πάρει πρωτοβουλία και την έχει αναπτύξει. Γίνεται πάρα πολύ λόγος για το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Πάτε κατευθείαν στο τρίτο σημείο της εκείνης της οικονομίας, όσον αφορά την ανθρωπιστική κρίση. Δύο κουβέντες μόνο και επανέρχομαι στο ερώτημά σας. Να πούμε ότι πολλά από αυτό το πρόγραμμα έγιναν. Για παράδειγμα, 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι συμπολίτες μας έχουν πλέον δικαίωμα και πρόσβαση στη
ασθενή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Έγινε το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Έγινε ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Τέλος πάντων, αυτό ο εξοδικαστικός μηχανισμός μάλιστα είναι ένα από αυτά τα σημεία που βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άρα και την επανεκκίνηση της οικονομίας μας. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων, περίπου 600.000, πλέον θα μπορούν να μπουν στον εξοδικαστικό συμβιβασμό για να αντιμετωπίσουν τα χρέη τους προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και να μην κλείσουν οι επιχειρήσεις αυτές. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι η κατανομή του ΕΣΠΑ το 2004 και το 2011 έγινε, του προηγούμενου αναπτυξιακού, με συγχωρείτε, έγινε με τέτοιον τρόπο ώστε, ακούστε το αυτό, 40 επιχειρήσεις με τον αναπτυξιακό του 2011, στις οποίες υπήρχαν 18 επιχειρηματίες, πήρανε το 72% των πόρων. 40 επιχειρήσεις, επαναλαμβάνω, το 72% των πόρων. Και όλο το υπόλοιπο κομμάτι των επιχειρήσεων, χιλιάδες επιχειρήσεις, πήρατε το 28 και μάλιστα 6.500 από αυτές αφέθηκαν για τον επόμενο αναπτυξιακό. Καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία λοιπόν. Ο καινούριος αναπτυξιακός με την απλοποίηση των διαδικασιών, με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το πώς θα εξελίξει την οικονομία. Η κατανομή στο ΕΣΠΑ, τα προγράμματα για τους νέους, για τις καινοτόμες επιχειρήσεις, για τους νέους αγρότες. Μάλιστα. Προσπαθούμε να στηρίξουμε ένα διαφορετικό μοντέλο που θα βασίζεται και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο και στον κοινωνικό τομέα της οικονομίας. Καθαρίζουμε όμως στον ιδιωτικό τομέα υπέρ των δημοτικών επιχειρήσεων, με όρους όμως και με κανόνες. Κυρία Δελεγιώδη, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας την πρωινή ανάρτηση. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, γιατί είχαμε να πούμε πολλά για την Καστοριά. Δεν προλάβαμε να τα πούμε σήμερα, αλλά την άλλη φορά που θα έρθετε θα μιλήσουμε για την Καστοριά. Για τοπικά θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στην πρωινή ανάρτηση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.